Κύριε Κουρέμπα. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Δήμαρχο. Μας είπε για το κτίριο και τη γέφυρα. Σίγουρα, το κτίριο εμποδίζει την πρόσβαση και τον αέρα και το οξυγόνο από τη γέφυρα. Τα δημόσια κτήματα, κύριε Δήμαρχε, και όλες οι δημοτικές αρχές κοιτάζουν να τα κάνουν πράσινο. Έχουμε παράδειγμα το Εγάλεο. Αυτή η νοοτροπία δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Μας δείξατε για χώρους πρασίνου. 69 στρέμματα, 11 στρέμματα μας είπατε, 52 στρέμματα. Στα χαρτιά, γιατί εκεί είναι που μας δείξατε καμινεύματα. Εγώ ξέρω αυτά που μας δείξατε τώρα στα χαρτιά, καμινεύματα, εργοστάσια. Το μόνο που υπάρχει στην πραγματικότητα πράσινο είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Η γραμμή που μας δείξατε, εγώ η πράσινη. Εργοστάσια είναι όλα. Το κάνει φτάνει, δεν το κάνει για να πα τα καμινεύματα. Το επόμενο που δείξατε, κύριε Δημαρχέ. Μας περιπτώσει, εγώ βλέπω ότι η βούληση είναι να χτιστεί. Και εδώ είμαστε και θα δούμε. Θα χτιστεί εκεί πάνω το κάτω το κτήμα Ραπανάκη και θα πιάσουν. Ναι, αυτό τι είναι. Τι είναι αυτό. Γι' αυτό μας το δείξατε. Αυτό πράσινο. Δεν είναι πράσινο αυτό. Τι είναι αυτό. Εργοστάσια και καμινεύματα. Είναι πράσινο τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τι είναι. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω πράσινο το κτήμα Ραπανάκη. Αυτό δεν το βλέπω πράσινο. Και θέλω να μην είναι το κτήμα Ραπανάκη πράσινο. Η βούλησή σας είναι να το χτίσετε. Δεν πειράζει, χτίστε το. Έχουμε και την αλογίστρα εδώ πέρα. Έχει χώρο, χτίστε την κι αυτήν. Και η πλατεία Μπακογιάννη. Από το σχολείο μέχρι την τράπεζα έχει μεγάλο ο χώρο. Δεν μα χρειάζεται. Χτίστε και εκεί και μια αποθήκη εκεί πέρα να τελειώνουμε. Ξέρετε πόσο ωραία θα έχει φτιαχτεί από τον ίδιο. Και κάτι άλλο που θα ζητήσει για αυτή την πλατεία που είμαστε εδώ. Αυτή η πλατεία που είμαστε εδώ, το ξέρετε ότι από πράσινο έχει αποχαρακτηριστεί και την γίνει οικονομικό τετράγωνο με του όρου νόμη τη περιοχή. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να αποχαρακτηριστεί, δεν έχει αποχαρακτηριστεί ακόμα. Άρα η πολιτική σας είναι να χτίσετε. Από πού είναι αυτό. Εδώ, το έχουμε ζητήσει εδώ μέσα, να αποχαρακτηριστεί. Για φέρτε μας το εδώ. Στα πρακτικά να το δείτε. Πλατεία που είμαστε εδώ. Σε οικοδομήσει, πλατεία αυτή εδώ. Να αποχαρακτηριστεί. Γιατί δεν έχουμε κάνει προτάσεις. Για αυτή την πλατεία δεν έχουμε κάνει προτάσεις. Βέβαια, δεν τις έχετε. Θα σας τις φέρω όλες και τις έχουμε πρωτοκολλήσει κιόλας. Τις έχουμε πρωτόκολλες τώρας. Προσώτες, βέβαια. Αλλά δεν τις έχετε λάβει ποτέ. Για το συντελεστή. Και εκεί έχουμε προτάσεις, κύριε Δήμαρχε. Αν μας τις ζητήσει, θα σας τις φέρω. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Ότι το πράσινο, ειδικά στο κτήμα Ραπανάκη, ωφελεί την πόλη μας. Και είναι το μοναδικό σημείο που ενώνει τη Μητρόπολη με την παραλία. Εάν πάρετε, δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε, να περπατήσουμε μόνο νοητά. Περπατάμε νοητά, είναι όλα χτισμένα. Το μοναδικό χώρο, η μοναδική φυγή σε όλη την παραλία είναι αυτό το σημείο. Το ξέρω. Χτίστε έναν όγκο 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και δεν πειράζει, θα κρυθείτε κι εσείς και θα κρυθούμε όλοι μας. Λοιπόν, κύριε Ρωμανικόλου, όχι. Κύριε Ρωμανικόλου, συγγνώμη, ο κύριος Ταζερματού είχε ζητήσει πριν από εσάς. Συγγνώμη. Τον κύριο Δήμαρχο να λέει πριν στο κοτέντησή του ότι το πράσινο του έχει δεσμευτεί για τις συγκεκριμένες αυτές περιοχές είναι πολλαπλάσιο από αυτό που απαιτεί σαν μήνυμα η ένταση των περιοχών αυτών του σχέδιου. Είναι τέτοιες οι ανάγκες του Δήμου μας, κύριε Δήμαρχε, πιστεύω εγώ, οι περιβαλλοντικές ανάγκες και περιβαλλοντικές που έπρεπε να ήταν ακόμα περισσότερο το πράσινο. Δεν μπορεί οι Δήμοι όπως είναι το ελληνικό, όπως είναι οι Δήμοι που γενιάζουν το Βουδί, να διεκδικούν χιλιάδες στρέμματα για να τους κάνουν πράσινο και εμείς εδώ να περιβαλλευόμαστε και να λέμε ότι αντί για 52 στρέμματα, αντί για 11 στρέμματα που χρειάζεται το σχέδιο, εμείς εδώ προτείνουμε 52. Θα έπρεπε να προτείνουμε 1.000 στρέμματα να είναι πράσινο, αν αυτό θα ήταν δυνατόν. Έτσι και μην λέω για τη συγκεκριμένη περιοχή, μιλάω για ευρύτερα τον ασφόρο. Τώρα, μεταξύ τη δεύτερη και τη τρίτη εκδοχή εκεί, υπάρχει τεράστια διαφορά. Ει βάρο του πρασίνου. Για τη δεύτερη εκδοχή, ναι, μεν είναι λίγο πράσινο, αλλά η
γραμμή που από ό,τι δείχνει είναι πολύ μικρός χώρος, έτσι, δεν μπορώ να, να αναλύσω την πλήματα. Πήγατε δίπλα, στη δεύτερη, στην τρίτη έκδοση, είναι ένα μισό λεπτά και να ολοκληρώσω. Αυτό δεν είναι αυτό. Πήγατε δίπλα, σταματήσατε στην αύξηση του πρασίνου, την οικονομική γραμμή η οποία είναι πολλαπλάσια σε έκταση, δεν την πήσατε, σταματήσατε, είναι πολλαπλάσια από την προηγούμενη. Δύο στρέμματα εκδοτήσουμε εδώ, 300 μέτρα. Το ίδιο πράγμα είναι και εκεί μιλάμε για αναψυκτήριο. Εκεί μιλάμε, ναι, θα αποψηφίσει γιατί σου λέει για αναψυκτήριο, ήταν συγκεκριμένη κρίση. Εννέα μέτρα θα ήταν και εδώ. Ήταν συγκεκριμένη κρίση και έβαινε με αναψυχή περίπου και κλπ. Το αναψυκτήριο. Δίπλα τα δύο στρέμματα, τα οποία έχετε επεκτείνει τα 300 μέτρα μεγάλα δύο στρέμματα, δεν προσδιορίζεται γιατί η κρίση είναι. Σήμερα ακούσαμε και μια ευαίσθητη εκδοχή πολυδύναμου, δεν το είχαμε ξανακούσει αυτό. Αν και πιστεύω ότι εκεί με τίποτα δεν ταιριάζει μια τέτοια δραστηριότητα, γιατί βλέπουμε πόσο λειτουργικό είναι και το ΙΚΑ, αφού είναι αμέσως από πάνω. Δεν έχει που να βακάρει ο κόσμος, δεν έχει καμία πολιτεία εκεί που είναι το ΙΚΑ σήμερα. Και μιλάμε τώρα έτσι για να δημιουργήσουμε τυπώσεις ευαισθησίας, ότι θέλουμε να κάνουμε πολυδύναμο και δεν έχουμε χώρο. Να βρούμε αλλού χώρο να κάνουμε πολυδύναμο και να αφήσουμε το χώρο το συγκεκριμένο σαν αναψυχή, σαν περίπατο και τώρα αν χρειάζεται ή όχι το αναψυκτήριο, το εντάξει, το βλέπαμε στην πορεία.